χαίρομαι γιατί φιλοξενούμε αυτή τη στιγμή έναν από τους ανθρώπους που αντιλαμβάνονται το ποδόσφαιρο όσο ελάχιστοι σε αυτή τη χώρα και μας αρέσει να μιλάμε για ποδόσφαιρο και μακάρι να βρεθούν πολλοί σαν και αυτόν για να μας βοηθάνε κάθε μέρα να μιλάμε για ποδόσφαιρο στο επίπεδο που μπορεί ο ίδιος. Στην απέναντι όχθη, αυτό είναι κλισέ, Ελένη, της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο έμπειρος προπονητής, ο Αλέκος Βοσνιάδης. Αλέκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά, εσείς? Έμαθα ότι παρακολούθησες το παιχνίδι προχθές, εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο έχει την εικόνα. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι, ωραία. Πρώτα απ' όλα, εγώ αυτό που θα σας ρωτήσω είναι το εξής απλό πράγμα. Πόσο δύσκολο είναι για μια ελληνική ομάδα, με τις υποδομές που έχει αυτή, να έχει έναν υψηλό βαθμό ετοιμότητας 24 Ιουλίου? Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο γιατί και είναι ακόμη στη φάση μέσα της προετοιμασίας και δεν έχει, μένει πολύ καιρό, ακόμη μέρες πολλές για να μπει στη διαδικασία του πρωταθλήματος. Αλλά και αν παρατηρήσαμε λίγο καλύτερα, μετά το 70 είδαμε να υπάρχει και λίγο μια πιστοχώρηση γενικά από θέματα δυνάμεων που διαχειρίστηκε βέβαια ο προπονητής του ΠΑΟΚ σωστά. Δεν είναι εύκολο να τελειώσεις μια χρονιά στο επίπεδο το αγωνιστικό που τελείωσε ο ΠΑΟΚ και να ξεκινήσεις μια άλλη στο ίδιο επίπεδο, εντάξει? Αυτό θα ήταν αδύνατο να συμβεί. Εννοείται. Αλλά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει τεράστιο πλεονέκτημα. Έχει μια ομάδα ίδια από την περσινή χρονιά, ίδιο προπονητή και νομίζω ότι και αυτό το καλό ποδόσφαιρο που έπαιξε αναδιαστήματα έρχεται σε συνέχεια της περσινής χρονιάς. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ κάποια πράγματα ψηλά χρειάζεται για να μπορέσει η ομάδα να διεκδικήσει τα πάντα. Αν και είναι νωρίς, έπαιξε αρκετά καλό ποδόσφαιρο σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού. Ωραία. Έχουμε απέναντι, ο ΠΑΟΚ ήταν ο ανίσχυρος του ζευγαριού. Αυτό φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο? Εντάξει, εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα όπως παρουσιάστηκε μπορεί να την αντιμετωπίσει. Δεν είναι τίποτα εύκολο. Θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν δεν είχε δεχτεί το γκολ. Αλλά γενικά πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που ο ΠΑΟΚ μπορεί να διεκδικήσει την πρόκληση. Σίγουρα ήταν ο ανίσχυρος του ζευγαριού. Δεν το συζητάμε, είναι μια ομάδα η οποία και πέρσι έχει πολύ καλή παρουσία στο θεσμό και μια ομάδα η οποία έχει γενικά θεωρούσαν όλοι πλεονέκτημα φαβορή, ότι είναι φαβορή στην αναμέτρηση, αλλά γενικά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ αν επιδιώξει να μετά από το αποτέλεσμα το χθεσινό που το προχθεσινό να πετύχει τέρμα επάνω, πιστεύω ότι έχει πολλές πιθανότητες να περάσει. Υπήρχε μια απαξίωση της Βασιλείας λόγω των κακών αποτελεσμάτων στα φιλικά, λόγω του κακού ξεκινήματος στο πρωτάθλημά της, λόγω των αρκετών αλλαγών. Εσύ τι είδες από τη Βασιλεία? Εγώ είδα μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να έχει προηγηθεί στην πρώτη φάση του παιχνιδιού και μετά να μιλούσαμε για άλλο παιχνίδι, για τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Είδα μια ομάδα που είχε μεγάλη διάθεση να αμυνθεί σωστά, να πιέσουν τις μπάλες. Γενικά ότι ήταν μια ομάδα η οποία είχε αρχή, μέση και τέλος, αλλά γενικά με τον τρόπο που ξεκίνησε το παιχνίδι και από κάποιο διάστημα και μετά πίεσε και ψηλά, δεν την άφησε να δημιουργήσει πράγματα. Νομίζω ότι και με την παρουσία του άλλαξε λίγο την κατάσταση. Αλλά γενικά είναι μια ομάδα η Βασιλεία η οποία δεν μπορεί να την υποτιμήσει κανείς και σίγουρα θέλει και μεγάλη προσοχή στο παιχνίδι στην Ελβετία. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί να το ξεπεράσει εύκολα. Είναι μια ομάδα η οποία εμένα με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το θέμα, ο τρόπος με τον οποίο πηγαίνουν στην μπάλα, πόσο μαχητική ήταν. Άσχετα αν μεσοεπιθετικά δεν παρουσιάσαν και πολλά πράγματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτή ήταν μια ομάδα με πολλές απουσίες, με προβλήματα. Αλλά γενικά πιστεύω ότι στο ότι κάποιοι αισθάνθηκαν και ότι η Βασιλεία δεν είναι και κάτι το τρομερό, σε αυτό βοήθησε και η παρουσία του ΠΑΟΚ με τα καλά αγωνιστικά της διαθέματα.
Ας μιλήσουμε λίγο στο τακτικό κομμάτι. Γιατί τη Βασιλεία δεν την περίμενε κανείς να παίξει με τριάδα στην άμυνα, με τους φορ κάπως κλειστά μεταξύ τους, τέλος πάντων έτσι όπως παίζανε. Ακριβώς. Είναι δύσκολο για μια ομάδα να. Μάλλον είναι πιθανό να ευνηδιαστεί και να χρειαστεί χρόνο για να προσαρμοστεί στο παιχνίδι αυτό, στο τακτικό κομμάτι. Σίγουρα. Σίγουρα, γιατί διαφορετικά αντιμετωπίζεται οποιοδήποτε σχηματισμός. Αλλά είδαμε πόσο δυσκολεύτηκε η κατάσταση στην αρχή με τον Πρίβιτς να μπορούν να την αντιμετωπίζουν εύκολα. Μια κλειστή γραμμή αμυντική και πίσω, μια τριάδα που μπορούσε να δημιουργήσει, να δεχτεί δηλαδή ότι ερχόταν από σέντρες και για να τα αντιμετωπίσει. Μια ομάδα που είχε τον τρόπο να στο αμυντικό της κομμάτι, όταν αμυνόταν, να δημιουργεί μια πεντάδα πίσω, 5-4-1 σχεδόν. Κλειστοί χώροι και ήταν μέχρι να προσαρμοστεί ο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι και το αρχικό διάστημα, γιατί αν θυμάστε καλά, για κάνα τέταρτο μέχρι και την πρώτη ευκαιρία που έγινε από τη μεριά της Βασιλείας, στο ανεγνωριστικό ξεκίνημα του παιχνιδιού, ο ΠΑΟΚ έδειξε να έχει λίγο πρόβλημα. Ναι, και αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει με την προσαρμογή στο σχηματισμό. Ακριβώς. Να περιμένουμε μια εικόνα στον επαναληπτικό, σαν αυτή που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, που ο ΠΑΟΚ προηγούνταν και δεν χρειαζόταν να πάρει ιδιαίτερα ρίσκα, περιμένοντας το λάθος του αντιπάλου. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να μην περιμένει. Θα είναι καλό να ευνηδιάσει. Έχει και δυνατότητα ο ΠΑΟΚ να το κάνει. Έχει τους προσφερειτές που μπορούν να βρουν στον ανοιχτό χώρο να κάνουν να βρουν τη Βασιλεία ανοιχτή και να την δημιουργήσουν πρόβλημα, αλλά γενικά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ και στην κατοχή μπορεί να το πάει το παιχνίδι σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού και στο να ελέγξει το ρυθμό, αλλά εγώ θεωρώ ότι ένα γκολ θα το τελειώσει την πρόκληση. Γι' αυτό είναι κάτι που δεν είναι ότι το τιμική η ομάδα θα το έχει σαν κατεύθυνση. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα σκοράρει. Και αν σκοράρει, μετά θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αν σκοράρει και πρώτος, θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Καλά, πρέπει μετά να ψάξει τον γκολ δηλαδή. Πώς επηρεάζει το γεγονός ότι μια καινούργια ομάδα όπως η Βασιλεία, που κάνει μια ανοικοδόμηση, ουσιαστικά μια ανακατασκευή κάνει αυτή την περίοδο, πουλώντας παίκτες που έδωσε υπεραξία και παίρνοντας καινούργιους. Πόσο δύσκολο είναι για μια ομάδα όταν βλέπει ότι το πλάνο του προπονητή της δεν βγαίνει, πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστεί το ψυχολογικό κομμάτι? Κοιτάξτε, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν και, από ό,τι βλέπω από τις ειδήσεις, υπάρχει ακόμη και σκέψη για αλλαγή προπονητού. Έτσι λένε κάποια δημοσιεύματά τους. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό λέω, είναι ίσως η φάση, είναι η στιγμή που ο ΠΑΟΚ όλα αυτά μπορεί να τα εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία ξαναχτίζεται, μια ομάδα που δεν της ήρθαν τα καλά αποτελέσματα, μια ομάδα με, ξέρετε, και λίγο γκρίνια παραπάνω. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το ξεπεράσει. Δηλαδή, εντάξει, αυτές οι ομάδες αυτού του επίπεδου φαντάζομαι ότι τις λύσεις μπορεί να τις βρουν γρήγορα, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η συγκεκριμένη στιγμή που ακούμε να την εκμεταλλευτεί. Πρέπει να εκμεταλλευτεί την όλη κατάσταση της Βασιλείας από το ξεκίνημά της. Να δημιουργήσει ουσιαστικά τις φοβίες, να τις ενισχύσει τις φοβίες που ήδη υπάρχουν. Ακριβώς. Κοιτάξτε, φανταστείτε ένα παιχνίδι που μπορεί να ξεκινήσει και ο ΠΑΟΚ να κάνει τις πρώτες εμφάσεις. Να είναι η ομάδα που θα δείξει ότι εμείς ήρθαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι, να αμυνθούμε σωστά, αλλά σας βρούμε και ανοιχτούς, θα έχετε θέμα. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι ψυχολογίας παιχνιδιού, καταλάβατε. Δηλαδή πιστεύω ότι, γι' αυτό λέω ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να περιμένει. Και μην πάει τώρα λέγοντας αυτά σε κάποιο το μυαλό ότι να βγει να παίξει το παιχνίδι του και τα χαζά που λέμε. Να έχει το πλάνο του και από εκεί μετά να βγει πραγματικά στην επίθεση. Να διεκδικήσει την πρώτη ευκαιρία, να διεκδικήσει τον γκολ. Δηλαδή θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία του παιχνιδιού. Ξέρεις, αν μπει σε παιχνίδια και κυρίως εμείς που τα ζούμε από μέσα, είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει αυτός που υπολογίζεις ότι θα έρθει για να κάνει άμυνα, να σου κάνει την πρώτη φάση. Βέβαια. Να σε τρομάξει, να σε μαζέψει, να σε αγχώσει. Και σε μια ομάδα φανταστείτε που η ψυχολογία
δεν είναι στο καλύτερο της, έτσι. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τα προβλήματά της. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε την πρώτη φάση, αλλά είναι μια ομάδα με συνοχή. Άρα αυτομάτως βρήκε και τις απαντήσεις. Κάτι αντίστοιχο δεν θα συμβεί προφανώς άμα ο ΠΑΟΚ κάνει την πρώτη φάση στη Βασιλεία. Έτσι ακριβώς. Στη διαχείριση του αγώνα του δεύτερου, σε σχέση με αυτό που είδαμε στο πρώτο, θα σκεφτώσουν κάτι διαφορετικό σε σχέση με το αρχικό σχήμα. Δηλαδή, στο μυαλό μου έχει ρόλο σε αυτό το παιχνίδι ο Κατούρη. Μπορεί να είναι εντελώς λάθος, εντάξει. Αλλά όταν μιλάμε για έλεγχο του αγώνα, είναι ένα θεματάκι. Κοιτάξτε, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο το πώς θα πας στο ρυθμό. Και ο ρυθμός πώς πάει. Ναι. Έχοντας και την μπάλα στα πόδια σου, έτσι, και την καλή κατοχή, μείνει σε μια ομάδα η οποία θα χάνει εύκολα την μπάλα και θα τη βάλουν μέσα στην αιστεία της. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ το κάνει αυτό, το καταφέρνει. Μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν να πάνε το ρυθμό εκεί που πρέπει. Και σίγουρα θα, πέρα από όλα αυτά, πέρα από την κατοχή που είναι πολύ σημαντικό να έχεις την μπάλα τα πόδια σου για να μην κινδυνεύεις. Να έχεις εσύ, δεν κινδυνεύεις. Είναι σημαντικό. Βεβαίως. Η ταχύτητα που θα βγει στην επίθεση. Εκεί πιστεύω ότι θα δημιουργήσει προβλήματα. Δηλαδή έχει τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να έρθουν από πίσω, από όλες τις θέσεις και να δημιουργήσουν πρόβλημα. Βλέπουμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο, πέρα από τον γκολ του Κάνιας που ήρθε με ένα σουτ έξω από την περιοχή και με μια η προηγούμενη φάση είναι εξαιρετική του Κάνιας. Βεβαίως. Που δημιουργείται μια σχέση εκεί στην επίθεση ανάμεσα σε τρεις παίχτες και καταλήγει τελικά στον Κάνιας που μπαίνει στην περιοχή σουτάρι. Βέβαια εκεί θα μπορούσε να έχει καλύτερη εκτέλεση, αλλά γενικά ο ΠΑΟΚ μπορεί με τον κορμό που έχει από πέρσι και τη δουλειά που συνεχίζεται από την περσινή χρονιά να δημιουργήσει τέτοιες συνεργασίες. Είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Επειδή μιλάμε και διαχείριση του αγώνα και πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το πώς μπορεί να εξελιχθεί ένα παιχνίδι, για τον προπονητή είναι θέμα που δεν έχει δεύτερο φόρ. Είναι θέμα που δεν έχει αριστερό μπακ δεύτερο. Κοιτάξτε, εννοείται. Δεν το συζητάμε αυτό. Και τις ανάσες να του δώσει, γιατί εντάξει, έρχεται ένας φόρ από το παγκόσμιο κύπελλο, δεν είχε τις ανάσες, δεν είχε το χρόνο. Μπορεί αυτή την περίοδο, τον είδαμε ότι έγινε αλλαγή γύρω στο 83, δηλαδή ήταν ήδη σε φώναζε η αλλαγή του. Σίγουρα θα υπήρχε, αν υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής από πίσω που θα μπει μέσα στο παιχνίδι και θα, και πέρα από τη φρεσκάδα που θα δώσει, θα άλλαξε τη μορφή. Ο ΑΟΚ έπρεπε να έχει την επόμενη λύση ήδη. Αλλά εντάξει, τώρα ξέρετε, οι ομάδες οι μεγάλες έχουν τον τρόπο τους, έχουν τη σειρά τους. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για το σχέδιο. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ πάντως ο προπονητής ήταν καλύτερα αν με το φόρ ήταν καλύτερα, με την επιλογή του φόρ δηλαδή, με την θέση του αριστερού μπακ τα λιμένα και εντάξει, εγώ λέω έτσι, ακολουθώ να λέω και πάλι ότι θα ήταν και λίγο καλύτερα αν υπήρχε και ένα πιο ποιοτικό στόπερ της. Ναι. Για το βάθος δηλαδή, ή την πρώτη γραμμή. Για την πρώτη γραμμή δεν υπάρχει βάθος. Εντάξει, τώρα ήρθε ένας ποδοσφαιριστής. Μια μεγάλη μεταγραφή, θεωρώ ότι δεν έφυγαν και τίποτα εκεί. Που έπρεπε σε αυτό το παιχνίδι να είναι μέσα. Μάλιστα. Άρα δεν είναι έτοιμος ο ποδοσφαιριστής. Άρα ήρθε μια μεταγραφή που έπρεπε θέλει να είναι χρόνο και από ετοιμότητα. Μπορεί να θέλει το χρόνο της, αλλά όταν γίνεται μια τέτοια επένδυση, μια επένδυση, γίνεται μια τέτοια μεταγραφή σε αυτό το κόστος, έβλεσαι ότι έρχεται ένας παίχτης, μπει και παίζει. Δηλαδή δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ εκεί έχει πίσω στη θέση, αν ο ποδοσφαιριστής που ήρθε αργήσει να ετοιμαστεί, γιατί μου λένε ότι δεν είναι έτοιμος, αν αργήσει να ετοιμαστεί, πιστεύω ότι θα είναι πρόβλημα και για την ομάδα. Γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει λύση εκεί. Φαίνεται ότι από πέρσι το λέγαμε, ήθελε να ποδοσφαιριστεί ο οποίος να ενισχύσει, να είναι στην πρώτη γραμμή. Η συνοχή μπορεί να το φτάσει μέχρι ένα επίπεδο και από εκεί πέρα χρειάζονται και λύσεις σίγουρα πιο ποιοτικές. Εννοείται ότι θα χρειαστεί 2-3 παίχτες που να του αλλάξουν την κατάσταση, να βελτιώσουν δηλαδή την ήδη πολύ καλή εικόνα την περσινή. Βεβαίως. Εγώ εύχομαι ο ποδοσφαιριστής που ήρθε να στο επόμενο χρονικό διάστημα
να είναι αυτός που πρέπει και να μπει μέσα και να παίξει το ρόλο που πρέπει και για την κατάσταση που ήρθε, έτσι. Mm-hmm. Και πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι ο Πάκο εκεί ήθελε ενίσχυση, φαινόταν και από πίσω. Mm-hmm. Ήθελε να παίξει πρώτης γραμμής που να έχει και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, mm-hmm. να μπορεί να, γιατί ο Πάκο είναι μια ομάδα που χτίζει το παιχνίδι της, mm-hmm. να ανοίξει το παιχνίδι από πίσω, να έχει και μια κατάσταση που να τον εμπιστεύονται όλοι. Mm-hmm. Ταχύτητας, διαβάσματος, παιχνιδιού, τα πάντα. Μακάρι ο ποδοσφαιριστής που ήρθε το επόμενο χρονικό διάστημα να είναι αυτός που πρέπει και να δώσει τη λύση. Mm-hmm. Πάντως δεν είναι και όλα στο ποδόσφαιρο υποκειμενικά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, για μένα το καλύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στα φιλικά ήταν αυτό που έπαιξε χωρίς φόρ απέναντι στη Θεάουα, με Καντουρί και Πέρκα μπροστά. Έχουμε δει τη Ρώμα παλιότερα να παίρνει πρωτάθλημα με τον Τότι στην κορυφή. Μήπως τελικά όλα είναι στο μυαλό μας και υπάρχουν πάντα οι λύσεις? Εννοείται. Mm. Αλλά είναι και καθαρά τι έχει στο μυαλό του, γιατί έχει στο μυαλό του προπονητής ομάδας. Το να χρησιμοποιήσει κάτι από όλα αυτά που λέτε και στο παιχνίδι της Βασιλείας. Δηλαδή να βρει ποδοσφαιριστή με διαφορετικά χαρακτηριστικά στην κορυφή και να... και με την ταχύτητα και με την ενέργεια, μπορεί να είναι μέσα πλάνο. Είναι ανάλογα τι ποδοσφαιριστές έχεις και τι σχεδιάζεις, τι έχεις στο κεφάλι σου. Δηλαδή σε κάποιους που είναι απ' έξω μπορεί να φανεί παράξενο με οποιαδήποτε επιλογή. Και αυτό που θα έχει επιλέξει ο προπονητής να ταιριάζει απόλυτα στους παίκτες στην ομάδα του και να βγει στο καλό της ομάδας. Γι' αυτό βλέπουμε και, όπως αναφέρατε τα παραδείγματα πριν, χωρίς κορυφή και με ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να κάνουν και στο συνδυαστικό παιχνίδι και στην ταχύτητα και στο ανασυναντίον ενώ να κάνουν άλλα πράγματα. Κλείνοντας, θέλω να κάνω μια κουβέντα λίγο, γιατί στο μάτι του προπονητή είναι εντελώς διαφορετικός ο ρόλος ενός ποδοσφαιριστή από ό,τι στα μάτια της κοινής γνώμης των θεατών κτλ. Είχαμε μια κουβέντα χθες για τον Μπέλκα. Για μένα, παραδείγματος χάρη, που έχω κάνει και 5 κουβέντες με το προπονητικό team του ΠΑΟΚ, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο τρόπος που πιέζει στην ανάπτυξη του αντιπάλου. Για το κοινό, ψάχνει τα νούμερα, το goal, την assist, που τα έχει και αυτά. Στην προκειμένη περίπτωση, τέλος πάντων, δημιουργικά είχε δύο πολύ ποιοτικές στιγμές, την πάσα στον Γκάνιας στη φάση που αναφέρατε πριν και, και το τελείωμα που πήρε λίγο ύψος και βγήκε μπάλα out, αλλά επί της ουσίας από εκεί έπρεπε να γίνει το τελείωμα, τώρα είδε την αιστεία πλέον. Ακριβώς. Δηλαδή, παρόλο που υπήρχε αριστερά του παίχτης, αν θυμάμαι καλά, ναι. Με την ταχύτητα που έρχεται βλέπει την αιστεία. Ακριβώς. Και ναι. Είναι σε καλή θέση για να εκτελέσει. Εντάξει, πήρε την επιλογή, δεν πήγε μέσα. Ναι, απλά αλλά νομίζω ότι έκανε σωστή ενέργεια. Τι είναι πιο σημαντικό για τον προπονητή, το να καταστραφεί από καλή πίεση η ανάπτυξη του αντιπάλου από την πίσω ζώνη ή να ψάξει ένα γκολ και μια assist? Κοιτάξτε. Να ξοδέψω ενέργεια για το να καταστρέψω. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτό. Ναι. Είναι, ο Πάκο, βλέπουμε και από πέρσι. Mm-hmm. Από την εποχή που ανέβηκε πολύ ο Πέλκας, mm-hmm. ο οποίος κάνει πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το μία assist, μία εκτέλεση. Mm-hmm. Είναι ο τρόπος που πιέζει, είναι τακτικά πολύ καλός, πρισάρει ψηλά, κλέβει πολλές μπάλες ο ΠΑΟΚ, δημιουργεί αυτόματα ρήγματα, δηλαδή μπορεί να τελειώσει με μία assist στον αντίπαλο. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ο Πέλκας είναι ένα από τα μεγάλα κεφάλαια για τα επόμενα χρόνια για τον ΠΑΟΚ. Ο τρόπος του, ο τρόπος του πρεσάρει, που ξεμαρκάρεται, που γενικά είναι ένα παιδί το οποίο δείχνει ότι στα επόμενα χρόνια με πολλή δουλειά, έτσι, mm-hmm. και με περισσότερο ρημότητα θα έχει ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Ήδη έχει έναν ποδοσφαιριστή τόπο. Mm-hmm. Στο χέρι του παιδιού είναι να πάρουν τα μυαλά του αέρα, αυτοί που είναι γύρω του να το συμβουλεύουν σωστά, να μην ξεφεύγει. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι έχει ένα εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, πειθαρχημένο και προσφέρει όλα αυτά που λέτε. Εγώ πιστεύω ότι και στις ασίτες και στα τέρματα που πετυχαίνει και στον τρόπο που πιέζει και στο τακτικό κομμάτι είναι πολύ βελτιωμένος ο Πέλκας. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι το πλάνο γενικά του Λουτσέσκου είναι τον ποδοσφαιριστή τον θέλει να μην αφαιρεί κάποια πράγματα μέσα από το γενικό καλό της ομάδας. Δηλαδή να είναι αποκλειστικά πάνω στο πλάνο. Έχει τρεξίματα, έχει πίεση, έχει εξαιρετικό να έχει ένα τέτοιο εργαλείο πίσω από την κορυφή σου, ο οποίος μπορεί και στο κομμάτι της οργάνωσης να βγει να συνδυαστεί και στο κομμάτι της πίεσης να συνεισφέρει
και πολύ γρήγορα να έρθει σαν δεύτερος επιθετικός. Γενικά είναι, λέω και πάλι για τον Μπέλκα, ότι πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια, με επόμενες χρονιές δηλαδή, με την εμπειρία που θα αποκτάει ο Πάκου, θα έχει έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Και να... πιστεύω ότι, και να πω και το τελευταίο, πιστεύω ότι θα έχει πρόβλημα να το κρατήσει. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό που έχουμε όλοι. Ένα τελευταίο σχόλιο για τον Ζαμπά που τον είδαμε πρώτη φορά στην Τούμπα. Εντάξει, θέλει τον χρόνο του, αλλά έχει στοιχεία, δείχνει ότι υπάρχει ταχύτητα, υπάρχει το πάθος, υπάρχει η ενέργεια, υπάρχει το ένας εναντίον ενός. Σίγουρα θα χρειαστεί το χρόνο του για να μπει σε αυτά που θέλει η ομάδα. Στο πλάνο που λέω εγώ, στο τακτικό κομμάτι, στο να βρει τους χρόνους του, γιατί βλέπουμε ότι μέχρι ένα χρονικό διάστημα πήγε από θέμα ετοιμότητος. Εντάξει, γενικά πιστεύω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα βοηθήσει. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές ο ΠΑΟΚ και πιστεύω ότι έχει λύσεις, αν κατορθώσει να κλείσει και τις θέσεις που εκεί είναι τα προβλήματά του, που δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Είδε, όπως είπαμε προηγουμένως, στη μία θέση που θα ήθελε κάτι να μπει να παίξει απευθείας. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ καλή παρουσία και έρχεται σαν συνέχεια της περσινής του χρονιάς. Εμένα, εγώ θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, ας μην ξεχνάμε, λέμε για τον Μπέλκα, λέμε για τον Ζαμπάλεμ. Έχει πολύ καλή παρουσία και από κάποιο διάστημα και μετά το παιχνίδι και λιμιός. Είναι ένα project μεγάλη πολύ δύναμη, ενδιαφέρον. Μεγάλη δύναμη, ταχύτητα, να έρθει από πίσω. Πολύ καλό στο τακτικό κομμάτι. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τον κρατάει πιο πολύ το ότι πρέπει να είναι καλά τακτικά στη θέση του. Αν θα μπορούσε, ξέρεις, με λίγο παραπάνω ξεκούραση να κάνει και αυτές περισσότερες ενέργειες, να έχει πιο καλή παρουσία στην περιοχή. Αλλά γενικά είναι ένα παιδί το οποίο το βλέπουμε και αυτό να έρχεται με μεγάλη δύναμη για τα επόμενα χρόνια. Και αυτό θέμα εμπειρίας και διαχείρισης δυνάμεων, νομίζω, δεν είναι κάτι παραπάνω. Ακριβώς, γιατί τώρα ξέρετε, είναι στο τακτικό κομμάτι, τον βλέπουμε βοηθά πολύ αμυντικά, πολύ να κλείσει τις πλευρές πίσω, να είναι εκεί που πρέπει όταν η μπάλα είναι στους χώρους ή στους απέναντι ή στον δικό του χώρο. Γενικά είναι πάνω στο κομμάτι που εφαρμόζει ο προπονητής του, πολύ μέσα δηλαδή, πολύ προσαρμοσμένος. Και θεωρώ ότι είναι μια λύση, γιατί και αυτός, μην ξεχνάτε πώς πάει να πιέσει και με τι ταχύτητα έρχεται από πίσω. Είναι, μόνο και μόνο η ενέργειά του στο δεύτερο γκολ που κλέβει, δίνει σωστά, βγαίνει. Φεύγει στον χώρο. Ναι, και πέρα από εκεί και μετά, είναι και να μην ξεχάσουμε το σημαντικό που λείπει από πολλούς ποδοσφαιριστές. Έβαλε την μπάλα στην περιοχή, όχι στην τύχη, στόχευσε. Η μπάλα πήγε εκεί που έπρεπε να πάει. Ένας με τέσσερις, εντάξει. Ακριβώς. Πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές, ξέρετε, σε αυτό το επίπεδο βγαίνουν στην ενέργεια να έρθουν για να μείνει μόνο μια σέντρα γενικά, ότι μπει την μπάλα στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό. Εκεί διαφέρει ο παίχτης, εκεί ξεχωρίζει ο παίχτης. Με τόσο κόσμο να βρει το μοναδικό παίχτη που έχει εκεί να στοχεύσει πραγματικά. Γενικά είναι και αυτό ένα παιδί το οποίο πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα κάνει σπουδαία πράγματα. Είναι καλό το ότι ο ΠΑΟΚ έχει νεαρούς που έρχονται από κάτω. Είναι, πιστεύω, στα σύνδεση της ομάδας. Βεβαίως. Και πρέπει να προσεχθούν και ιδιαίτερα αυτά τα παιδιά. 100%. Κύριε Βοσνιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική κουβέντα που είχαμε. Γιατί την έχουμε ανάγκη βασικά αυτή την κουβέντα, γιατί και ελάχιστοι την κάνουν δεδομένη χρονική στιγμή στη χώρα. Ας ελπίσουμε να γίνουν περισσότεροι. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.